Γέρο, τα όμορφε. Πού είναι αυτό. Πού είσαι, γεροντά μου, εδώ. Με βλέπει. Καλά, ψυχολά μου. Τα μάτια μου θα σχεδίσουν από τον ήλιο. Καλά, ψυχολά μου. Ρε, εσείς πήρατε τον Τζακ τον. Τη φάρμα, ρε. Πολύ ωραίο, ρε. Τη δανειστήκαμε, τη δανειστήκαμε. Συγχωρεμένο. Ναι, ναι. Συγχωρεμένο, ρε. Καλό άνθρωπο, ρε. Και έλεγα, θα σε απίστευτη. Τι από. Βγάλαμε λιφτάκια, βγάζουν λιφτάκια από τα τέτοια. Καλωρίζουμε, παιδιά, μπήκαμε το δεξί. Να σε καλά. Για κάτσε τώρα που σε θέλω. Θες τσιγάρο, θες φαγητό, κάτι, τι γουστάρεις. Όπα, sorry. Όπα, ρε. Μου χτύπησα την καρέκλα, ρε, sorry, τι να σου κάνω, ρε. Είδες σαν πιάνει η καρέκλα, ρε, θα πάρω να σας πάρω καινούργιες, ρε. Σκατά καρέκλες έχουμε. Τον κολόγερο, ρε, τι άφησε η σάπια πίσω του. Λοιπόν... Το πουτάκι που είναι, ρε. Το? Ποιο θες? Ρε, μουτάξατε, ρε. Δεν του φέρατε ένα ποτό, ρε, μαλάκες. Κάτι, μια μπύρα, τίποτα. Τόσο ήπια, κι άλλο! Μα συγχωρείς. Τα ξυφιόλα λέει, ρε. Ρε, JJ. Εγώ, ρε. Έχω πει μόνο 10 μπύρες, ρε, εδώ και μισή ώρα, ρε. Πλάκα μου κάνετε, ρε. Α, ρε, JJ. Λοιπόν... Πώς είναι το στομάχι σου? Περιμένετε να κλείσω την πόρτα. Μάχι μου. Καλά είναι, ρε, από εχθές ήταν, ρε. Σήμερα, άλλη μέρα είναι. Α, σήμερα, εντάξει. Yeah. Περίμενε. Ξημέρωσε. Τι έκανε? Τι κάνει? Τι κάνει, ρε? Εγώ. Τα καλώς. Χάλασε η βρύση, ρε. Χάλασε η βρύση. Τι βρύση? Δεν υπάρχει βρύση. Δεν υπάρχει. Τι είναι η βρύση? Σήκω πάνω, σήκω πάνω, Τόνι. Έλα, ρε, τι γίνεται, πώς είμαστε. Σήκω πάνω, σήκω πάνω. JJ, θέλω να μιλήσουμε πολύ, πολύ, πολύ σοβαρά. Ήρθε η ώρα. Yeah. Ήρθε η ώρα να σου εκμυστηρευτώ τα πάντα. Τι πρόκειται, ρε, άγγου. Κόλαμε να. Λοιπόν, όπως έχεις καταλάβει, είμαστε οικογένεια Μοράλες. Το ξέρεις. Ναι, ρε, το ξέρω. Κυνηγημένη από το αρμαντήλο. Τα γνωρίζεις. Μικρή πόρτα δεν έχει σπίτι σου. Ναι, ρε, εγώ δεν ήμουν πρώτος που σου βρήκα τον πρώτο αδερφό σου που τον είχα εσείς. Ακριβώς. Επιτέλους. Λοιπόν, δεν είμαστε κυνηγημένοι από το αρμαντήλο, ναι. JJ. Ναι. Πηγαίναμε εκεί μια κίνηση από εδώ, κάποια πράγματα, κάποια ζώα, κάποιες κουβέρτες, κάποιες γούνες από αρκούδες και τέτοια. Και στο δρόμο, λίγο πριν φτάσουμε στο αρμαντήλο, μας την πέσανε κάτι bandits και έγινε σφαγή. Ορισμένοι από εμάς πεθάνανε, άλλοι ναι βεβαίως, άλλοι ζήσανε. Και προσπαθούσαμε όλοι μαζί να συναντηθούμε πάλι και να συνεχίσουμε τη δράση μας. Θέλαμε να κάνουμε μια δωρεά στο αρμαντήλιο γιατί έχει πανούκλα εκεί. Σαν οικογένεια. Σαν ποζέ. Σαν ομάδα. Σαν οργάνωση, σαν όποιος, όπως θες πες το. Μας έχεις γνωρίσει, βλέπεις τι παιδιά είμαστε και τι άνθρωποι είμαστε, σωστά. Φυματίωση, φυματίωση έχει. Ναι, ρε, ναι. Φυματίωση έχει, να ξέρεις. Φυματίωση έχει, ε. Ναι. Για πανούκλα μου. Εντάξει. Μου είχαν πει. Λοιπόν, εμείς που λες, είμαστε μια ομάδα και μια οικογένεια, στην οποία αν μας προσφέρεις ένα ποτήρι νερό, γυρνάμε μια κανάτα. Αλλά, αν πεινάσουμε, και αν θέλουμε κάτι, θα το πάρουμε, JJ. Ναι. Υπήρχαν κάποια όπλα στην οικογένεια, τα οποία... Πειράτε, ρε. Δεν πεινάμε. Ελπίζω να μην πεινάτε, αφού προσπάθησα και εγώ να μην πεινάτε, ρε. Ότι μια χαρά. Ακριβώς. Βλέπω... Αυτό το έχω στην καρδιά μου και το ξέρεις. Το ξέρω, ρε. Το ξέρω, είσαι χάστος εσύ, ρε. Καλή όνειξη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλω να μπω στο θέμα με τη μία. Σε σέβομαι και σε εκτιμάω. Ναι. Ξέρω. Πολύ. Το ξέρω. Και είσαι η μασκότ του, θα έλεγα και του Τάμπλου και του Αρμαντήλου και του West Elizabeth και του Άνεσμπερ και του τα πάντα. Τι μασκότ, ρε. Μασκότ, ρε. Πώς το λένε, αυτό το... Ο ένας, the one, ξέρω εγώ, ο εκλεκτός. Εντάξει. Λοιπόν, έχεις κάτι το οποίο
το έχουμε χάσει, όχι από σένα όμως. Το χάσαμε σε εκείνη τη συμπλοκή. Ναι. Το είδαν οι δικοί μου και θέλουμε να μας πεις ορισμένα πράγματα. Για το όπλο, λες. Ναι, για το καρκάνο. Για το καρκάνο είναι ένα όπλο. Παιδιά, ρε. Ναι. Θέλω όμως, σαν αρχηγός της οικογένειας, εγώ θέλω να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις. Θέλω να μου απαντήσεις ειλικρινά. Με το χέρι στην καρδιά. Yeah. Με βοήθησες, yeah. Με πήρες από το χέρι, μου έβαλες άλλα ρούχα, μου αγόρασες να φάω, με έκανες γιατρό, μου έδειξες γιατροσόφια, μου έμαθες ελιξίρια, μου έμαθες βοτανολογία. Μέχρι και στους Ινδιάνους yeah, πήγαμε πάνω για να μάθουμε. Ναι. Yeah. Για τον Μπούτσο είμαι. Να σου το πω και έτσι. Παιδί, ρε. Μη χριστόνε αυτό σου, ρε. Άκουσε με. Αυτό που δεν βλέπεις εσύ το είδα εγώ στο εσένα. Και στο δεκτό. Απέδειξα. Πόσο δεκτό. Κόσμο βοήθησες, ξέρεις. Αρκετό. Όλοι έχουμε κάνει λάθη στη ζωή μας και θα κάνουμε. Μασκότε, πότε είχανε μασκότε. Η ισορροπία έρχεται με το να δίνεις και να προσφέρεις. Το έχεις κάνει αυτό, αγόρι μου. Να μπούμε στο θέμα. Ναι, θα μπούμε. Το καρκάνο. Ναι. Θέλω κι εγώ ένα. Για να το πάρει ο Σάρα Ψούτρη της οικογένειας. Δεν ήμασταν γιατροί... Ναι. JJ. Δεν θέλω να ξέρω. Άκουσα. Θέλω να σου πω όμως. Θέλω να σου πω. Κυνηγάμε επικηρυγμένους. Εντάξει. Αλλά άμα χρειαστούμε τροφή και πολεμοφόδια, θα σταματήσουμε και τρένο. Θα κάνουμε και εισβολή σε χωριό. Θα τα κάνουμε αυτά όλα. Απλά αυτό. Σε αθώους, ρε. Όχι σε αθώους. Σε αποθήκη που έχει οπλισμό. Όποιος την προστατέψει, θα νιώσει μπαρούτι μέσα στο σώμα του. Θα μυρίσει μπαρούτι. Όποιος πάει να προστατέψει την αποθήκη που θέλω εγώ το όπλο αυτό. Θα μυρίσει μέσα στο σώμα του μπαρούτι. Δεν σου κάνω τον καμπόσο. Yeah. Ούτε τον καμπόι και τον μάγκα. Αλλά θέλω να μου πεις πού πραγματικά βρήκες αυτό το όπλο. Γιατί αυτό το όπλο το κρατάει ο Πάμπλο από την οικογένεια. Ο οποίος είναι sharp shooter. Έχει το dead eye που λένε. Το dead eye και το eagle eye. Eagle eye έχουμε όλοι. Okay. Yeah. Έχεις και τα survival instincts, έχεις και το eagle eye σου. Μπορείς να δεις δεξιά-αριστερά, μπορείς να μυρίσεις, μπορείς να δεις καλύτερα, μπορείς να δεις τα ζώα, όλοι τα έχουμε αυτά. Ναι. Το Dead Eye όμως το έχει ο Παμπλό, ο Μοράλες. Και είναι... Τώρα μπορείς να σου πω. Τώρα θα μου πεις, ναι, πες μου. Ναι, λοιπόν, άκουσε με, λεβέντη μου, Πασάλη. Όπως εξήγησα και στον αδελφό σου, στα αδέρφια σου, σεβόμενος τον κάθε ένα που συναναστράφομαι, και εμπιστευόμενος αυτά που μου λέει, δεν μπορώ να εκθέσω καταστάσεις και το πιο σημαντικό είναι ότι το όπλο συγκεκριμένο που είδες. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και για σου πολύ χρόνο. Υπογραφή πάνω από τον κύριο που μου το έδωσε σαν δώρο που τον έχω σώσει αρκετές φορές από τα δόντια του Χάρου, από τα δόντια του. Στο βέβαιο θάνατο. Λοιπόν, όπως σου είπα, κάποιοι άνθρωποι. Ένα παράδειγμα, όπως εσείς, έχετε μια τιμή. Και αυτή την τιμή, με όσα χρήματα μου έχει δώσει αυτός ο συγκεκριμένος κύριος, φτάνοντας σε ένα σημείο, ήθελε να μου δώσει κάτι πολύ καλό, κάτι το οποίο θα μου έδειχνε το σεβασμό και το respect, όπως μου είπε τα λόγια του. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ, αγόρι μου, τα όπλα, όπως, όσο καιρό με ξέρεις, δεν τα χρησιμοποιώ ούτε σε ντόπιο. Όσο καιρό με ξέρεις εσύ και όσο καιρό με έχεις δει, βασικά εσύ πιο πολύ και ο... Ναι, και ο Ραούλ. Δεν με έχετε δει ποτέ να πυροβολώ. Ακόμα και τα ζώα, σας το είπα, το χρησιμοποιώ μόνο αν είμαι σε κατάσταση... μου επιτίθονται ζώα. Ή αν θέλω να φάω. Το σέβομαι. Αντώνη, ευχαριστώ το follow. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Να ασχοληθώ με τα όπλα. Είναι κάτι τελώς παντελώς αδιάφορο. Και όταν εκμυστηρεύονται κάποιοι άνθρωποι, πολλές φορές τους διακόπτω γιατί δεν θέλω να ξέρω κάποια πράγματα και θέλω να βλέπω την καλή πλευρά των ανθρώπων. Σου δίνω το λόγο μου και είναι από το χέρι σου, γιατί πιστεύω να έχεις καταλάβει πολλά πράγματα από μένα.
αν γνώριζα κάτι το οποίο θα μπορούσε να σε βοηθήσει, και σου μιλάω προσωπικά, τα παιδιά εδώ πίσω τα βλέπω σαν ένα, θα μπορούσα να σου πω, δεν χάνω κάτι, ούτε κερδίζω από όλο αυτό. Απλά, εγώ το εξήγησα σε έναν από τα αδέρφια σου, όσο πιο απλά μπορούσα. Και παρόλο που με έφερε σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί τις τελευταίες μέρες, που λες, έχω πρόβλημα με τον Μάρσαλ. Κάποιοι αλητήριοι έχουν διαδώσει ότι εγώ έχω βάλει bounty στους Jones. Και ήρθανε και με πιάσανε κάποιοι για να μου... για να με φέρουν σε δύσκολη θέση και δεν ξέρω το λόγο. Εγώ δεν ασχολούμαι ούτε με όπλα, ούτε με τους κύριους Jones. Δεν με ενδιαφέρουν τι κάνουνε ο καθένας. Εγώ θέλω μόνο να προσφέρω τις υπηρεσίες μου. Και ήρθε που λες, εδώ πέρα, ο... πού είναι, ο αγαπητός, και γύρισε και είπε μπροστά σε κόσμο. Μπροστά σε κόσμο. Ενώ με παρακολουθούν, χτυπάει το μυαλό μου τώρα, καταλαβαίνεις. Απάντα στο μυαλό, απάντα. Ναι, όχι. Περιμένουμε, απάντα. Όχι, σου λέω, Χρήσα μου, άκουσε με. Σκέφτομαι γκόμπελες τώρα και δεν θέλω να με ενοχλούν, κατάλαβες. Πού λες! Στο θέμα μου. Δεν μπορώ να του κάνω criminal, παιδιά, δεν μπορώ. Deny. Μπροστά σε κόσμο, ανέφερε. Αγαπητέ, έγκλημα. Είπε τη λέξη, γιατρέ, ξέρεις που είναι το black market. Ποιος το είπε αυτό? Είναι το black market. Εδώ, είναι σ' αδερφό σου. Αδέρφια. Μπορεί να το πει ο ίδιος. Εγώ το είπα, αδερφέ. Όνομα. Εγώ. Εγώ μπορώ να δω τον γιατρό διάμεσα. Όποιος το είπε θέλω να μιλήσει. Μαλακία χοντρή, Παμπλο. Έπρεπε να τραβήξει τον JJ πιο δίπλα. Και να τον ρωτήσεις... είχα τραβήξει, δεν είδα τον ασύμνομο που ήταν, τέλος πάντων, ήταν πίσω από την τέντα και έκανα την ερώτηση. Α, εγώ πάλι όμως τα προσπερνώ όλα αυτά. Αυτά γίνονται λάθη. Όμως ο γιατρός τον είδε, εγώ δεν τον είχα δει. Ναι, τέλος πάντων, αυτά τα λάθη γίνονται. Το θέμα είναι ότι εγώ ήρθα σε πολύ δύσκολη θέση και σου λέω, στο λέω αλήθεια, στο λέω τίμια παντελοντάτα, αρσενικά. Δεν θέλω, δεν μ' αρέσει να λέω ψέματα, δεν θέλω οι τεχφιλιές. Γεια σου Μιχάλη, καλησπέρα. Όπως, αν μου λέγεις κάτι, μου εμπιστευόσουν κάτι. Τι το εκεί προς, μπρο. Θα σου έλεγα, αγόρι μου, δεν μπορώ να το πω. Γνωρίζω, αλλά έχω πάρει όρκο σεβόμενος αυτού που μου εμπιστεύτηκε κάτι. Με καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αν ήξερα κάτι, θα σου το έλεγα. Και με έκθεσε μπροστά σε ανθρώπους που δεν πρέπει να... και είχα πρόβλημα. Θα σου μάθω να πίνεις και αυτό κάποια στιγμή που πίνω. Πρέπει. Αν και μου πάντα θα με κερνούσατε. Συγγνώμη, ξεφεύγω. Σου δίνω το λόγο μου. That company, thank you. Να μου αφήσεις χρόνο να ρωτήσω το συγκεκριμένο κύριο που μου έδωσε, θα το κάνω. Αλλά δεν είναι η απάντηση σίγουρη. Φυσικά δεν θα πω ότι είναι για εσάς. Αλλά στο λέω τίμια, Αντρίκα, παντελονάτα, δεν γνωρίζω. Εγώ στη ζωή μου, αγαπητέ, στο Valentine's και σε όλη την πολιτεία μας έχω σώσει πάρα πολύ κόσμο. Καμιά φορά άνθρωποι μεγάλοι με τιμή και ξέρεις πολύ καλά πως τα κοιμήλια είναι σημαντικά, πιο σημαντικά από τα κοιμήλια, από τα λεφτά, προσφέρουν σε αυτούς τους ανθρώπους που τους έχουν βοηθήσει επανελειμμένες φορές κάποια δώρα ανεκτήμητης αξίας. Είμαι σωστός εδώ? Σωστός. Λοιπόν, είμαι γιατρός. Κυκλοφορώ και με είδε και ο τέλος με αυτό το όπλο. Τι να το κάνω με αυτό το όπλο, αγόρι μου? Μόνο για να φάω το ήθελα. Αλλά δεν μπορώ να έχω συναναστροφές. Θέλω να με εμπιστευτείς και να με σεβαστείς αυτό που σου λέω. Δεν μπορώ να έχω συναναστροφές. Πολλές φορές έχω διακόψει ανθρώπους που θέλουν να μου πουν κάτι. Ποιος θα μου πει εμένα για το black market? Και γιατί να μου το πει? Τι θα κερδίσω εγώ από αυτό? Θα παίρνω και θα πουλάω εγώ ένας γιατρός? Αν ήμουν τέτοιος, θα σε είχα πιάσει εγώ ίδιος. Θα σε έλεγα μάγκες, είστε μια οικογένεια, φτωχή. Θέλετε να βγάλετε λεφτά με άλλο τρόπο, ενώ έχουμε γνωριστεί εμείς οι δύο. Καταλαβες. Επαγγελματικά επιχειρήσεις μου, με το μυαλό μου, θα μπορούσα να είχα εκμεταλλευτεί καταστάσεις.
αλλά δεν ασχολούμαι με αυτό το αντικείμενο. Αν μου πεις για αλκοόλ, ευχαριστώ. Δεν σου πω, γιατί έχει και θεραπευτικές αξίες το αλκοόλ. Κάτι που δυστυχώς στην εποχή μας είναι στενοκέφαλοι, στενόμυαλοι και δεν το αναγνωρίζουν. Τι καταλαβαίνω. Αυτά από μένα. Και ολοκληρώνω, David, στο λέω αλήθεια. Αν εσύ μου εμπιστευόσουν ένα πράγμα που εγώ σου είχα πει ότι δεν το θέλω, δεν έχει καμία αξία για μένα. Και εσύ επέμενες να μου δώσεις αυτό το όπλο σαν σεβασμό, σαν respect για κάποια πράγματα που σου έκανα. Πιστεύεις ότι εγώ, αν με ρωτήσω κάποιος, θα το έλεγα. Θα σε έκθετα εσένα. Όχι, όχι. Άρα σου λέω αλήθεια και πάλι και τελειώνω ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο το πήρα μόνο και μόνο από σεβασμό στον κύριο που μου το έδωσε. Η κούπα που κρατάω μου την έχει δώσει ένας φτωχός. Αν τελείωσες, αν τελείωσες, τελείωσα. Σε άκουσα και σε κατάλαβα και θα τοποθετηθώ πάνω σε αυτό που είπες σε όλη αυτή την κουβέντα. Ναι. Συγγνώμη να ρίξω λίγο τον καφέ. Κάνε, ναι. Ναι, πες μου, David. Είναι δύο οι δρόμοι θα ακολουθήσω. Ναι. Και συζήτηση και πράξη. Ο ένας δρόμος είναι να με φέρει σε επαφή με αυτόν τον άνθρωπο, αλλά πώς. Οτιδήποτε άλλο εκτός από το να καταλάβει και να μάθει τι κάνει η οικογένειά μου. Εγώ με σένα, επειδή σε εμπιστεύτηκα και σε εμπιστεύομαι και θεωρώ πως με εμπιστεύεσαι κι εσύ. Ναι. Α, το έχουμε πει αυτό, το έχω δείξει κι εγώ. Ακριβώς. Αυτό το όπλο που κρατάς θέλω ένα αντίγραφο για να το πάρει κάποιος από την οικογένεια που το έχασε σε μια μάχη. Δίνω τα πάντα για αυτό το όπλο και θα κάνω τα πάντα για αυτό το όπλο. Αν έχεις το συγκεκριμένο το δικό σου, τότε κάποιο καμημένο αντίγραφο μας υφαίνει όπως το έχεις το δικό σου. Τι θέλω να πω με αυτό. Αν σου πω ότι αυτό που κρατάς και αυτό που έχεις, δεν ξέρω που το έχεις η θηρίδα σου, αυτό το ωραίο σκόπευτρο πάνω, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου να το πάρει ένας άνθρωπος από εδώ πέρα για να μπορέσει να προστατέψει κάποια φορτία που θα πάμε κάπου, κάποια κυνήγη κεφαλιών που θα γίνουν στο μέλλον. Τι θα έκανες γι' αυτό? Αν σου πω εγώ, εσύ είσαι γιατρός. Εγώ δεν ήμουν γιατρός, αλλά έπρεπε κάπως να ορθοποδήσω, σωστά? Δεν σε κοροϊδέψα. Όπως είπες και πριν, έσωσα πολύ κόσμο, σωστά? Εγώ το έχω πει μόλις μου. Αν σου λέγω ότι αυτό το όπλο το χρειάζομαι και είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, ποια λύση θα πήγαινες να πάρεις από αυτές τις δύο που σου είπα? Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Δεν μπορώ να ακολουθήσω κάτι διαφορετικό. Δεν μπορώ να βάλω. Δεν μπορώ να μου πεις τι γίνεται και από τα δύο. Θέλω σε παρακαλώ να ακολουθήσουμε έναν από τους δύο δρόμους. Να σου εξηγήσω πάλι τους δρόμους. Το ένα μονοπάτι λέει: με φέρνει σε επαφή με τον άνθρωπο που σου έκανε αυτή τη δωρεά και σου υπόσχομαι εγώ στα παντελόνια που φοράω στην αντρική μου τιμή ότι θα κάνω τα πάντα να μπορέσω πλαγίως να μάθω από πού το προσκόμισε. Χωρίς καν να καταλάβει τι είμαι, τι κάνω και πώς δράει η οικογένεια. Το δεύτερο μονοπάτι, εφόσον κατάλαβες το πρώτο, είναι να μας κάνεις δωρεά το όπλο. Και εμείς με τη σειρά μας να σε προστατεύουμε διαπαντός. Ό,τι περνάει από το χέρι μας, ό,τι και αν γίνει, όποιος υπηράξει. Ό,τι και να γίνει, βάζουμε τη ζωή μας μπροστά σπίδα για το κορμί σου, για το κεφάλι σου, για την ψυχούλα σου, για την καρδιά σου. Τι θα κάνεις γι' αυτό, JJ? Τι θα ακολουθήσεις? Σ' αγαπώ, σε εκτιμώ και σε σέβομαι. Η τριπλέτα της ζωής. Είμαστε στη γη της επαγγελίας. Και σου κάνω αυτή την ερώτηση. Ο ένας δρόμος οδηγεί εκεί. Μου λες που είναι να τον προσεγγίσω εγώ σαν David, χωρίς κανένα από την οικογένειά μου, ντυμένος έτσι όπως με βλέπεις στο Valentine και κυκλοφορώ, σαν γιατρός.
να του δώσω τις πρώτες βοήθειες, να τον προσεγγίσω, να τον κάνω φίλο και να μάθω πώς, γιατί και πού και με τι knowledge κατάφερε να φτιάξει και να δημιουργήσει αυτό το όπλο. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι ξυλουργός και οπλουργός μαζί και να μπόρεσε με μασίφ και με κάποια ειδικά τριβία να φτιάξει το μασιφένιο αυτό από οξιά, από βελανιδιά, από μαόνι, από έβαινο, δεν ξέρω τι σκατά ξύλο έχει κόψει. Και μπόρεσε με έναν οπλουργό ή και ο ίδιος ακόμα να χτίσει αυτό το πράγμα, το οποίο από εμάς κλάπηκε. Τι θα κάνεις για να βοηθήσεις την οικογένεια των Μοράλες? Θα ακολουθήσεις το πρώτο μονοπάτι ή θα μας έδινες το δικό σου δωρεά με αντάλλαγμα ό,τι χρειαστείς, εφόρους ζωής, η οικογένεια θα είναι παρόν σε ό,τι και αν πάθεις. Πρόσεχε τι σου λέω. Ό,τι σου λέω είναι λόγος. Είναι παντελόνι. Είτε δερμάτινο, είτε φασμάτινο. Που από κάτω κρέμονται αρχίδια. Και όλοι εδώ μέσα, ακόμα και εσύ, τα έχουμε και από 15 κιλά έκαστος. Σε ρωτάω μέσα από την καρδιά μου, σε σέβομαι, πραγματικά σε έχω σαν πατέρα μου. Τι θα κάνεις γι' αυτό, JJ? Κοίτα, αρπάρ που παίζω ρε μαλάκα με τον boost. Μαλάκα μπομπό, δηλαδή. Αγαπητέ, David, ακούγοντάς σου τόση ώρα όλα αυτά που μου έλεγες, να ξέρεις, δεν μετανιώνω ποτέ για ότι για αυτό που είδα στα μάτια σου, στη ψυχή σου και την βοήθεια που σου πρόσφερα σε μια τέτοια σημαντική θέση στην πολιτεία. Δεν μετανιώνω, αλλά, David, κατηγορώ τον εαυτό μου που απέτυχα να μη σου δώσω ότι ο σεβασμός είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε στην ζωή. Τι θες να πεις? Θέλω να σου πω, αγόρι μου, ότι αν εσύ με εμπιστευόσουν με κάτι, θα προτιμούσα να πάθω τα πάνδυνα για να μην προδώσω κανέναν από αυτόν που μου έχει δώσει τα πάντα. Εγώ δεν προδίδω. Το συγκεκριμένο όπλο, αγόρι μου, αν δεν είχε αξία, όπως εσύ λες, έχει μεγάλη αξία για την οικογένειά σου, έχει και αξία για κάποιον άλλο άνθρωπο και μου το έδωσε, με εμπιστεύτηκε. Εγώ ευχαρίστω να στο δώσω. Δεν έχει αξία για μένα σαν υλικό να στο δώσω. Δεν στο κλέβω. Είναι... Στο ζητάω. Στο ζητάω, JJ. Το ξαναλέω, αλλά αυτό το όπλο το συγκεκριμένο είναι κοιμήλιο από έναν άλλο άνθρωπο που μου το έχει δώσει εμπιστοσύνη. Εγώ σου είπα ότι θα μπορέσω να ρωτήσω τον κύριο εγώ στα ίσια. Γιατί είναι σοβαρός, όπως εσένα σε σέβομαι και σε εκτιμώ. Και άμα βάλεις τη ζωή σου σε κίνδυνο. Άμα βάλεις τη ζωή σου σε κίνδυνο, θα κάνεις. Σου το είπα. Αν σου είπα, το είπα και πιο πριν. Αν έφτασε σημείο το παιδί μου να με απειλεί, τότε αγόρι μου, εγώ φταίω για όλα. Είμαι ένας κακός πατέρας. Αν το λες για μένα αυτό, δεν σε έχω βάλει, δεν σε απειλώ. Απλά είπα. Δεν σε απειλώ. Εγώ είπα κίνδυνο, μπορεί να με φάει ένας λύκος, ενώ πηγαίνω σε ένα συμβάν. Εγώ λεβέντη μου, στο ξαναλέω. Όπως εσύ με πιστεύεσαι και θέλω να με πιστεύεσαι, με σέβεσαι και θέλω να σε σέβομαι, πρέπει κι εγώ σε κάποιους άλλους ανθρώπους που μου έχουν δείξει αυτή την εμπιστοσύνη, την τιμιότητα, να την τηρήσω. Πώς θα σου φαινότανε αν το ανάποδο γινόταν για σένα? Δεν θα πέφτεις από τα σύννεφα, δεν θα έλεγες αγόρι μου, ο πατέρας μου, ο φίλος μου, ο αδελφός μου, ο JJ με πρόδωσε? Πες μου, στα ίσια. Στα ίσια. Εγώ δεν σου είπα ότι δεν θα σε βοηθήσω, δεν θα ψάξω. Στα ίσια. Δώσε μου λίγο χρόνο να του μιλήσω και να του μιλήσω στα ίσια. Όχι να το βάλω, να το παίξω από πίσω, να τον πλησιάσει εσύ. Είναι ντροπή, αγόρι μου, αυτό. Δεν το κάνω εγώ αυτό. Θα πάω να τον πιάσω εγώ στα ίσια και θα του πω: θέλω ένα δεύτερο όπλο. Δεν ξέρω τι θα κάνεις.
Δεν ξέρεις καλά ότι ο JJ έχει πρόσωπο. Έχει σεβασμό σε όλη την πολιτεία. Αν δω ότι αυτό το όπλο που μου έδωσε, και ξέρεις καλά ότι διαβάζω τους ανθρώπους, μου το έδωσε για να με βάλει σε μπελάδες, τότε ευχαρίστω το δώσω ο ίδιος. Αν μου δώσει, αν μου πει πώς μπορούμε να το βρούμε, ευχαρίστω θα στο δώσω. Στο λόγο μου, παντελονέτρα Αντρίσια, έτσι όπως σε γνώρισα και με γνώρισες. Να ξέρεις, αυτή η συζήτηση που κάνουμε τώρα, τα αδέρφια σου τα αγαπάω, τα λατρεύω, τα θεωρώ και εμένα οικογένεια. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, σου έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία. Το χέρι μου θα χτυπήσω στο τραπέζι και θα σου πω κάτι. Θα το κάνει. Όταν θες κάτι από μένα θα μου το λες εσύ. Στα ίσια και μη μου λες τι και πώς. Εγώ είμαι ένας γιάρος. Ό,τι ήταν να κάνω το έκανα. Εσύ ήρθες σε αυτή την πόλη και μου έδωσες ξανά ενέργεια. Εσύ με έκανες να πιστέψω. Κάθε μέρα ήμουν στο Σαντερίς, στα καμπαρέ. Δεκρόπινα. Εσύ όταν ήρθες με έκανες να τρέξω πάλι φάρμακα. Με γάμισε. Αυτό που ήθελα πάντα. Να δημιουργήσω. Δεν φοβάμαι το θάνατο. Εγώ έχω ζήσει τη ζωή μου. Αλλά δεν επιτρέπω από σένα. Με γάμισε. Να μου ξαναμιλήσεις έτσι. Πώς σου μίλησα. Πάω πάρα πολύ και το ξέρεις. Πώς σου μίλησα, πατέρα. Ξέρεις καλά. Πώς σου μίλησα. Πώς μου μίλησες. Πατέρα, πώς σου μίλησα. Τα λόγια είναι λόγια, είναι σκληρά. Ξέρεις καλά ότι ό,τι και να είναι, είναι τα αδέρφια σου και πρέπει να είσαι αυτός που είσαι. Το καταλαβαίνω. Αλλά μην ξεχνάς όταν σε είδα πόσο πονούσες για όλους αυτούς εδώ πέρα. Και ξέρω ότι πρέπει να είσαι σκληρός μπροστά του. Το μπούστα πώς παίζει, Χριστέ μου. Αλλά να μην μου ξανασηκωθεί αν θα σε πρόδιδα ποτέ εγώ εσένα. Καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι για μένα. Καταλαβαίνω. Θα κάνω τα πάντα να σε βοηθήσω και το ξέρεις. Αλλά θέλω να είμαι τίμιος, να το κάνω σωστά. Γιατί ξέρεις ότι εγώ σέβομαι αυτούς που με σέβονται. Και θα αφήσω κανέναν, ναι. Όποιος σε με πλησιάζει για σας, θα του κόψω τα παπάρια. Δεν θα το κάνω αυτό σε κανέναν, ναι. Εμπιστεύσου, μαγόρι μου. Έχω τον τρόπο μου να βρω το απλό. Αλλά δεν θέλω να κρεμάσω κανέναν. Ναι. Ο πτικός μου ο παππούς, ξέρεις τι μου είχε πει. Πούστης. Άσα μου βγει ρε, αφήστε, θα μου βγει, αράχτε, αράχτε. Ξέρω τι θα κάνω, πριν να τελειώσει. Δεν θέλω να κάνω μαλακία σε άλλον αγόρι μου, κατάλαβες. Είσαι τίμιος, πατέρα. Όπως δεν θα κάνω ποτέ σε σένα. Αλλά σου δίνω το λόγο μου, αν είναι τόσο σημαντικό για σένα που ξέρεις τα μισό τα όπλα, θα κυρίσω κι εγώ με τον δικό μου τρόπο. Θεούς και δαίμονες, να σου το βρω το όπλο. Γιατί δεν θέλω να κάνεις καμία μαλακία, ρε. Είναι πατέρα σου, ρε, λέγε. Είναι. Κάνε άκρη. Είναι πατέρα σου, λέγε. Είναι πατέρα σου. Πατέρας είναι μόνο ένας. Αυτός εδώ είναι πατέρας σου! Σέρτζιο, σου μιλάω! Με αυτά που λένε πατέρας σου είναι ή όχι. Είναι. Ραούλ. Το νιώθεις πατέρας σου. Δεν χρειάζεται να κάνεις την ερώτηση αυτή. Το νιώθεις ρε πατέρας σου! Εννοείται. Παμπλο.
Καλό. Είσαι αυτός που χρησιμοποιεί το καρκάνο. Από τον άνθρωπο μπροστά σου, τον θεωρείς πατέρα σου με όλα αυτά που έχει πει μέχρι τώρα. Ναι ή όχι. Δαβίδ. Ναι ή όχι. Ξέρεις πολύ καλά. Ξέρεις πολύ καλά για ποιο λόγο αναζητώ αυτό το όπλο τόσα χρόνια. Γιατί σε αυτόν που μας έφερε σε αυτόν τον κόσμο έχω δώσει ένα όρκο. Όπως καταλαβαίνεις. Πάμπλο, το μοτίβο της οικογένειας, αλλά... το γνωρίζεις. Γνωρίζεις ότι όποιος μας προσφέρει ένα ποτήρι νερό του γυρνάμε μια κανάτα. Το θεωρείς πατέρα σου, λέγε! Θέλω μια απάντηση, σε παρακαλώ! Ναι. Πατέρα, σε ευχαριστούμε. Σ' αγαπάμε όλοι. Όποιος επηρέαξε, του γαμίσουμε το σπίτι και τον κόλλο και το μουνί που τον πέταγε. Θέλω, σε παρακαλώ, όποτε ευκαιρίσεις και όποτε έχεις την ευκαιρία, να μου βρεις αυτό το όπλο. Μπορείς να κρατήσεις το κοιμήλιο σου. Σ' αγαπάμε επί τρία. Να κάνεις ό,τι θέλεις. Ακούγοντας τον Δαβίδ μου. Μαλάκα. Ένα κλάση. Λένω όλους σας ότι κάποιοι από σας... Να είστε καλά ρε Μάγκες, thank you. Εσείς με κάνετε, εσείς με τραβήξατε τέτοιες ώρα, ξέρετε. Έχετε κρατήσει τον πατέρα σας στην καρδιά. Και έτσι πρέπει να κάνετε. Κάποιοι από σας... που έβαλε έντονη φωνή ο Δαβίδ και μπορεί να σας πείσει να με αποδεχτείτε σαν πατέρα σας. Εγώ θα σας αποδείξω ότι κι εγώ δεν πιεζόμαστε για τίποτα. Έχω μείνει ανήμαντρος και δεν έχω κάνει παιδιά. Αλλά από τη στιγμή που γνώρισα τον Δαβίδ... Μαλάκα, έβαλα τα κλάματα λίγο, ξέρετε. Συγκινήθηκα, γαμώ το σπίτι μου. Ολόκληρη οικογένεια, ολόκληρη φαμίλια. Καμιά φορά οι πράξεις είναι αυτές που μας οδηγούν. Κάποιοι δεν με έχετε γνωρίσει καλά. Σας καταλαβαίνω. Μαλάκα, χρωστήθηκε. Ξέρετε να παίζετε. Θυμάστε κάτι. Μαλάκες, παίξατε πολύ ωραία, αρπί μου που είπατε να ναι όλοι, ρε. Μπράβο! Οπτικά είναι λερωμένα. Αλλά μέσα τους είναι πεντακάθαρα. Τι ξέρει αυτός, μα τι πίζει! Τα χέρια θα είναι πάντα ανοιχτά να σας αγκαλιάσουν, για να σας προστατεύσουν και ό,τι έχω εγώ, έχετε κι εσείς. Θα κάνω τα πάντα, David, για την οικογένεια. Το όπλο που θέλεις τόσο πολύ, θα το πάρεις. Δεν με ενδιαφέρει τους τρόπους που χρησιμοποιείς σε άλλους ή τι κάνετε. Απαιτώ όμως αυτό που έχω κάνει εγώ στη ζωή μου, το respect που θέλω να σας δώσω, ο σεβασμός, να το έχετε κι εσείς. Εγώ θα βρω το όπλο. Ραούλ. Πες μου. Όταν είχες... Όταν μου πες ότι θες να σταματήσεις... Τι ερμηνείες είναι αυτές, ρε μάλλον. Είχες δει πως είχα γίνει. Κι εγώ δεν είχα έρθει. Με την καλύτερη διάθεση. David. Ναι, πατέρα. Αν κάνει μου, λεβέντη μου. Να είσαι σίγουρος. Ότι θα κάνω τα πάντα. Απλά. Να σε καλά, Νοέ. Μαλάκες, δεν ξέρω πώς μπήκε. Σεβαστείτε τις δικές μου κινήσεις. Δεκτό. Όπως εγώ σέβομαι τις δικές σας. Μπορώ να σου ξεκαθαρίσω κάτι. Σε παρακαλώ. Πριν είπες ότι τους πίεσα. Να ξέρεις κάτι. Είμαστε κυνηγημένοι, είμαστε διωγμένοι και είμαστε πολύ πιεσμένοι.
για να αποδεχτούμε και να εμπιστευτούμε άλλο άνθρωπο. Εμπιστευτήκαμε στο Αρμαντήλο έναν άνθρωπο και μας κλέψανε, πατέρα. Είσαι ο πατέρας μας από εδώ και πέρα. Είσαι ο πατέρας JJ, ο γιατρός. Για μας είσαι πατέρας μας. Και σε ευχαριστούμε πολύ για όλα. Κοιμάει πάρα πολύ. Κύριοι, θέλω ένας-ένας να αποδώσετε μια τιμή για τον πατέρα. Θέλω να του εκφράσετε την αγάπη σας ή και το μίσο σας. Δεν τον ενοχλεί. Χρειάζεται. Όχι, χρειάζεται, πατέρα. Έχει περάσει καιρός. Έχουν περάσει πολλά μερονύχτα. Σίγουρα έχουν όλοι μια άποψη, μια γνώμη και κάτι για σένα να σου αφήσουνε. Δεν έχουν ζήσει όπως εσύ και ο Ράου. Πρέπει να τους δείξω και αυτούς κάτι. Τους καταλαβαίνω. Αλλά μόνο που είπαμε ότι είμαστε μια οικογένεια, ίσως να είναι αρκετό αυτό. Και δυστυχώς, ευτυχώς, κάθε μέρα πρέπει να το αποδεικνύουμε ο ένας τον άλλον. Δεκτό. Γιατί είναι σκληρά τα πράγματα. Ένα πράγμα θα σου πω. Χέρι που μας έχει ταΐσει, δεν το ακουμπάμε. Το πιάνουμε σφιχτά, το χαϊδεύουμε και το προστατεύουμε. Και αυτό το χέρι εσύ. Σε καμία περίπτωση δεν θα σου κάνω κάτι διαφορετικό για να πάρω το όπλο. Ξέρω πολύ καλά τι καρδιά έχεις. Μπορεί να είμαι μικρότερό σου, σε θεωρώ πατέρα μου, όπως και ο Πάμπλο, όπως και ο Σέρτζιο, όπως και ο Τζον, ο πιο πιτσιρικάς της οικογένειας, όπως ο Ραούλ και ο Τόνι. Εντάξει, πατέρα. Δώσε μου λίγο χρόνο και θα πάω ό,τι σου είπα. Τις υποσχέσεις μου τις στείλω. Εντάξει. Εντάξει, θέλει κάποιος να πει κάτι στον πατέρα μας. Εγώ όχι. Κάποιος θέλει να μιλήσει, να πει μια κουβέντα δύο. Εγώ θέλω να μιλήσω. Λέει και Τόνι. Μπορώ. Μπορείς. Εγώ ήμουν ένα πιτσιρικάς. Δεν ήξερα... Ο πατέρα μας, δηλαδή, δεν πρόλαβα να το γνωρίσω. Σκοτώθηκε. Τώρα ένιωσα... Δεν το ήξερα αυτό. Και τώρα ένιωσα... Είναι ο πατέρας μου εδώ. Καλησπέρα, Σκαρπέις. Δεν έχω να πω μόνο. Τίποτα άλλο. Ακριβώς. Το πνεύμα των Μοράλες είναι ίδιο. Ίδιο και το αίμα, ίδιο και το πνεύμα. Εντάξει, κύριε Ραούλ. Θες μήπως να τοποθετηθείς. Σε βλέπω... το μάτι σου λίγο παίζει. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Τζον. Το μόνο που θέλω να του πω είναι ότι... ένα συγγνώμη για σήμερα που τον στενοχώρησα και δεν ήθελα. Και εγώ όλη μέρα δηλαδή ήμουν λίγο... πιασμένος και ψυχολογικά. Γιατί... δεν πειράζει. Κατάλαβα πόσο στεναχωρήθηκε. Θυμάται ο πατέρας πόσο γνώρισε. Πόσο τον λατρεύω και τον αγαπώ. Ραούλ, θυμάται. Αυτό σε περιέθαλψε, όχι εγώ. Αυτό σε έξαπα και τροσόφια. Αυτό σε φέρε τη μνήμη σου πάλι πίσω. Αυτό σε γιατρέψε. Αυτό σε έκανε αυτό που είσαι τώρα. Ήσουνα με μια σκελέα μόνο. Παμπλό. Νταβίδ. Αδερφέ μου και η υπόλοιπη οικογένεια. Πες μας. Εμένα με ξέρεις, δυστυχώς δεν είμαι τόσο ευαίσθητος, ούτε καλό στα λόγια. Ωραία. Ωραία. Ούτε εμπιστεύομαι ανθρώπους εύκολα. Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Με ξέρετε χρόνια τώρα. Δεν έχω να πω πολλά για το Σινιόρ Ντοκ. Ξέρει και ο ίδιος του έχω πει ότι τον θεωρούμε οικογένεια. Και άμα καμιά φορά πάθει το οτιδήποτε και τον κυνηγάνε, να έρθει σε εμάς. Και θα τον προστατέψουμε πολύ καλά. Θα τον αγκαλιάσουμε και θα τον φέρουμε εδώ στο τραπέζι μας, να φάει μαζί μας και να πει. Δεν είμαι τόσο ευαίσθητος όσοι είναι κάποιοι μέσα στην οικογένεια, τόσο καλός στα λόγια. Αλλά καλός ή κακός, ο Σενιόρ Ντοκ ανήκει στην οικογένειά μας. Δεκτό. Δεν έχω να πω πολλά λόγια.
Το μόνο που έχω να πω, καλώς όρισες Doc και ευχαριστούμε για τα πάντα, για ό,τι έκανες μέχρι τώρα και για ό,τι θα κάνεις στο μέλλον. Κι εγώ σας ευχαριστώ, λεβέντης μου. Το μόνο που ήθελα να πω, βγάλτε τα όπλα σας και ρίχτε ένα γεμιστήρα πάνω για το Σίγιορ Doc. Πάμε λοιπόν. Έλα, Ραούλ. Ω, Παναγιώλα μου. Ω, Παναγιώλα μου. Αδερφέ, έχει μια πάπια νεκρή πίσω από το σπίτι, να ξέρεις. Λοιπόν κύριοι, τελείωσε. Γυρνάμε στο Valentine. Αλλάζουμε γρήγορα και γυρνάμε πάλι στις ιατρικές μας διαδικασίες, έτσι όπως ξέρουμε. Εσείς που δεν είστε γιατροί και δεν ξέρετε από γιατροσόφια, συνεχίζετε με την ενδυμασία. Φεύγουμε κύριοι. Προσοχή στο δρόμο. Προσοχή στα άλογα. David. Ναι. Θα τα πάρω και στο φαρμακείο. Θα τα πάρω και στο φαρμακείο. Θα σε συναντήσω εκεί. Ωραία. Τα λέμε κάτω. Ευχαριστώ για όλα. Λάθος. Λάθος ο Σύρμα. Μάκη, σας άρεσε. Σατάρα. Θα γίνει highlight, να ξέρετε. Και θα ανεβεί YouTube. Λοιπόν, τα λέμε. Τα λέμε. Ας πω, γιατρέ, μήπως θα σε πάρω εγώ με το αλογάκι, θα πας. Όχι ρε, τι θα κάνω. Το Thunder τι θα το κάνω, είναι παραπονιάρης ρε. Ο Thunder, τον έχεις βγάλει Thunder. Ναι, ναι. Ωραίος είναι, ωραίος. Είναι παραπονιάρης όμως. Παραπονιάρης, ε. Τι γαμώτα. Και η ψυχόλα μου, Thunder μου, εντάξει ρε. Παιδιά, αν τον απειλούσα, θα τα... Καταλαβαίνεις, είναι η εποχή του τώρα. Βλέπει τώρα και τις θηλυκές εδώ τις αλογίνες και έχει ανάψει. Άκου τον, άκου τον. Α, θα είναι ψολαρά μου εσύ. Πάμε. Λοιπόν. Θα λέμε στο Valentine. Θα λέμε, ναι. Κοίτα πως πάει, κοίτα πως πάει. Μα το μούνι. Πάρε Thunder, Thunder. Thunder, κα... Ε, παιδιά. Δεν θα ήταν μαλακία να του βγάλω όπλο και να τον απειλήσω, ρε φίλε. Δεν μπορείς να το κάνω, ρε Μάικη, σε αυτό. Δεν μπορείς να το κάνω, τσάτ. Δεν είναι πάνω από τις δυνάμεις μου, ρε φίλε.